Στο γήπεδο των Καλεσών, ο 94 αντιμετώπισε τα διλινά με τους γηπεδούχους να μπαίνουν με ενθουσιασμό στο παιχνίδι και να χάνουν μεγάλη ευκαιρία με τον Πιπεράκη για να ανοίξουν το σκορ στα πρώτα λεπτά. Τα διλινά στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου ανέβασαν την απόδοσή τους και στο 39 κέρδισαν πέναλτι σε χέρι του Μπλεμένου μετά από εκτέλεση κόρνερ με τον Κεφαλούκο να είναι εύστοχος από τα 11 βήματα κάνοντας το 0-1. Στο δεύτερο ημίχρονο ο 94 ξεκίνησε δυνατά και μετά από ευκαιρία με δοκάρι του Αυγουστάκη και πίεση προς την εστία του Λεβέντη, στο 51 μετά από ενέργεια του Χιώτη, ο Αλεξάκης σε κενή εστία έκανε το 1-1 ενώ τα διλινά διαμαρτυρήθηκαν για offside στο ξεκίνημα της φάσης. Λίγα λεπτά αργότερα ο Ροδίτης με έξυπνο σούτ έξω από την περιοχή έδωσε προβάδισμα με 2-1 στον ο 94. Ωστόσο τα διλινά είχαν τις απαντήσεις και στο 77 ο Κεφαλούκος με απευθείας φάουλ ισοφάρισε 2-2 για τους πράσινους με τον Μπιτάδο στο 86 να εκμεταλλεύεται το λάθος και με πλασέ σε κενή εστία να διαμορφώνει τον Νικηφόρο 2-3 υπέρ της ομάδας του.